Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή «Η Απέναντι» εδώ στην Atlas τηλεόραση που εκπέμπουμε και πανελλαδικά μέσω της πλατφόρμας της Κοσμοτέ στη θέση 654. Σήμερα Σταύρο νομίζω ότι έχουμε το πρόσωπο των ημερών στην εκπομπή. Το πρόσωπο των ημερών, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχης υποδομών και μεταφορών, ο άνθρωπος για τον στον οποίο η Νέα Δημοκρατία επένδυσε πολλά στην προσπάθειά της να στήσει. Έτσι είναι. Επένδυσε πολλά στην προσπάθειά της να στήσει κατηγορητήριο. Έτσι είναι, αλλά δυστυχώς για τη Νέα Δημοκρατία κατ' εμέ όλα κατέπεσαν. Θα μας τα πει όμως ο ίδιος. Κοντά μας ο κύριος Νίκος Παπάς. Καλησπέρα σας, κύριε Παπά. Καλησπέρα κύριε Ραϊλόγλου, καλησπέρα κύριε Τσαλικίδη, καλησπέρα και στους τηλεθέατες του Atlas TV. Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, κύριε Παπά, με την πρώτη ερώτηση που δεν μπορεί να είναι άλλη από τα πορίσματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΙΜΕΛ που προτείνουν την παραπομπή σας στην ουσία. Όπως αποφάσισε η προανακριτική. Την Τετάρτη είχαμε μία δήλωση από τον Άδωνη Γεωργιάδη για το πρόσωπό σας. Τι είπε? Ότι προσπαθείτε με πονηριές να εξαπατήσετε την κοινή γνώμη και ότι έχετε υποστεί δεινή ήττα. Εντάξει, κάτι πρέπει να πει και ο κύριος Γεωργιάδης και ο ίδιος, ο οποίος ελέγχεται για το σκάνδαλο της Νοβάρτες. Αλλά εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι είναι η πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά όπου οι κατήγοροι βουλευτές ανακαλούν μέσα από τη διαδικασία εξέτασης μαρτύρων τον κορμό του κατηγορητηρίου. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και ακριβώς έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή, ότι αυτή η ιστορία ήταν απλώς μία στημένη ιστορία πολιτικής αντεκδίκησης, η οποία δεν είχε καμία βάση. Πρόκειται για μία υπόθεση στην οποία το δημόσιο εισέπραξε λεφτά. Δεν είναι όπως την Νοβάρτης που πλήρωσε την εταιρεία και ελέγχεται εάν πολιτικοί χρηματίστηκαν για να την διευκολύνουν. Εισέπραξε λοιπόν λεφτά το δημόσιο. Είναι μια διαδικασία, ο διαγωνισμός του 2016, η οποία είχε ελεγχθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας σε όλες τις φάσεις και στην τελική του επικύρωση και έχει επικυρωθεί και από μόνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Πάντως, για να συνεχίσω λίγο στο ίδιο θέμα, ακούγοντας κανείς τον κύριο Καλογρίτσα, εμέσως πλην σαφώς τι υπονόησε, ότι λειτουργούσε ως ο άνθρωπός σας. Ήταν, πώς τον περιγράψαν, ως ένα παρένθετο πρόσωπο του κυρίου Παπά. Κοιτάξτε τώρα, νομίζω έχουν δει το φως της δημοσιότητας πάρα πολλά πράγματα. Ο ίδιος ομολόγησε ότι έβαλε πάρα πολλά λεφτά. Οι εντός εισαγωγικών μπροστινοί δεν βάζουν λεφτά, βάζουν μόνο την υπογραφή τους σε συμφωνίες που άλλοι έχουν κλείσει. Έχει μία αστική διαφορά. Είναι δική του υπόθεση και των αντιδίκων του να τα βρούνε στα δικαστήρια. Και ένα μικρό παράπονο θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, όπως διάβαζα τις ατάκες του κ. Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο. Σταύρο. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να πάω σε ατζέντα Θεσσαλονίκης να εκμεταλλευτούμε την παρουσία του κυρίου Παπά απόψε κοντά μας, καθώς έχουμε στην πόλη μας, ευρύτερα στην Βόρεια Ελλάδα, κύριε Παπά, πολλά θέματα τα οποία τρέχουν ή καλύτερα δεν τρέχουν. Την Τετάρτη είστε εδώ μέρες. Επισκεφτήκατε, για παράδειγμα, τον χώρο που εκτελούνται οι εργασίες του Μετρό της Θεσσαλονίκης, τον πολύπαθο σταθμό της οδού Βενιζέλου. Τι αποκομίσατε, τι είδατε, πού πάμε? Είδα ένα συγκλονιστικό μνημείο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ κρίμα να τεμαχιστεί και να ξυλωθεί. Είναι ένα μνημείο το οποίο είναι μεγάλης κλίμακας, δεν είναι κάποια αγαλματίδια τα οποία απλώς θα μεταφερθούν. Πρόκειται για την Εγνατία την παλιά, έτσι, η οποία έχει νόημα ακριβώς να βρίσκεται σε εκείνο το σημείο. Δεν είναι μεταφερόμενο μνημείο. Είναι μεγάλης κλίμακας, είναι συγκλονιστικό και θα σας έλεγα, επειδή αυτό αφορά πάρα πολύ τη φυσιογνωμία της πόλης, είναι αντικείμενο του πολιτισμού, εγώ έχω και έναν καημό, επειδή με το μεάρχης υποδομών, με το ζήτημα της ολοκλήρωσης του έργου του μετρό. Και ρωτάω, εφόσον υπήρχε λύση να συνεχιστούν τα έργα στους σταθμούς τους υπόλοιπους, χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία και να λειτουργεί το μετρό, γιατί δεν προχώρησε αυτή η λύση? Γιατί αυτή τη στιγμή τα έργα και στους υπόλοιπους σταθμούς του μετρό έχουν βαλτώσει? Σας κατηγορούν από τη Νέα Δημοκρατία πάντως πως κινείστε ή κρύβεστε πίσω από ομάδες πολιτών, ιδιαίτερα όσον αφορά ο σταθμό της Βενιζέλου, διότι υποκινείστε από μικροκομματικά, μικροπολιτικά συμφέροντα. Κοινώς δεν θέλετε ο Μητσοτάκης να εγκαινιάσει τον μετρό Θεσσαλονίκης το 2023. Μα δεν θα ήταν στο χέρι μας. Προσέξτε, σας λέω, ο Μητσοτάκης βρήκε έναν έτοιμο σχεδιασμό και ξύπνησε ένα ωραίο πρωί και είπε: τον ακυρώνουμε αυτό το σχεδιασμό. Εμείς παραλάβαμε το μετρό της Θεσσαλονίκης με δαπάνες πραγματοποιημένες 30%. Το παραδώσαμε στο 75% και με μια έτοιμη και μελετημένη λύση για το πώς μπορούσαν να υπάρχουν τα αρχαία και να περάσει και το μετρό. Να γίνει δηλαδή υπόγεια διάνοιξη. Να μην γίνει η τυπική διάνοιξη, η οποία θα πρέπει από πάνω να πάει προς τα κάτω. Και πολύ φοβάμαι ότι σκάβοντας θα βρούνε
και τα παλαιότερα ευρήματα από κάτω, οπότε θα έχουμε συνέχεια σε αυτό το σύριαλ. Θα έλεγα ότι όποιος είχε την ευκαιρία ή έχει την ευκαιρία να δει έστω διαδικτυακά του περί τίνος πρόκειται, θα τον πονέσει η ψυχή του αν σκεφτεί ότι θα πάνε εκεί γκασμάδες αυτά τα πράγματα να τα σπάσουν, να τα τεμαχίσουν, να τα αποκολλήσουν, να τα μεταφέρουν και να τα επαναφέρουν. Γίνεται πάντως για το θέμα του μετρό μια ευρεία συζήτηση αναφορικά και με το σταθμό της Αγίας Σοφίας. Τι λένε, ότι στην ουσία ο ΣΥΡΙΖΑ ή όσοι αντιτίθενται στο σταθμό Βενιζέλου δεν δείξαν την ίδια ευαισθησία για το ίδιο ακριβώς ζήτημα που υπάρχει με τον σταθμό της Αγίας Σοφίας, στα 500 μέτρα. Εκεί δηλαδή, εκεί δεν υπήρξε... Ήταν μια πάρα πολύ μικρότερη κλίμακας παρέμβαση, δεν πρόκειται περί αυτού. Στο σταθμό Βενιζέλου μιλάμε για 1,5 στρέμμα έκταση, η οποία θα εκχερσωθεί πρακτικά. Όλα τα αρχαία τα ευρήματα θα τεμαχιστούν και θα αποκοπούν, θα μεταφερθούν και θα επανατοποθετηθούν. Θα έλεγα ότι είναι, πώς να σας το πω... Μόνο βαρβαρότητα μπορώ να το χαρακτηρίσω. Και το λέω επειδή είδα με τα ίδια μου τα μάτια περί τίνος πρόκειται. Είχα μόνο την πληροφόρηση και τις εικόνες από τις φωτογραφίες. Κατεβήκαμε οι ίδιοι στο εργοτάξιο μαζί με τους συναρμόδιους τομεάρχες και με τον Χρήστο Γιαννούλη και με τον κύριο Μιλόπουλο που ήταν στην Αττικό Μετρό επιδικής μας διακυβέρνησης και τη ΣΥΑ, την Άννα Αρνοστοπούλου και τον Αλέξανδρο τον Τριανταφυλλίδη, βουλευτή. Νομίζω ότι πραγματικά δεν μπορεί κανένας να συλλάβει το μέγεθος της καταστροφής η οποία θα έρθει και θα σας έλεγα ότι γεννώνται ερωτηματικά, διότι όταν υπάρχει μία δρομολογημένη λύση, άρτια και μελετημένη, η οποία διασφαλίζει και τη λειτουργία του μετρό και του να μην πειραχτούν και να αναδειχθούν οι αρχαιότητες, αναρωτιέται κανείς γιατί την επιλέγουν. Είναι μια άποψη σεβαστή. Ευρύτερα πάνω στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα τεράστιο συγκοινωνιακό ζήτημα, πρόβλημα, κύριε Παπά, το γνωρίζετε. Οι εργασίες του μετρό πλέον αποτελούν ανέκδοτο για τον Θεσσαλονικέα, αν ρωτήσετε οποιονδήποτε. Δεν πιστεύει πλέον κανείς κανέναν όσον αφορά στους πολιτικούς. Ας πάμε όμως και στα υπόλοιπα. Έχουμε για παράδειγμα το θέμα το οποίο αναδείξατε μαζί με τον κύριο Γιαννούλη, αυτό με τα λεωφορεία, τα περίφημα λεωφορεία που αγοράσαμε εμείς οι δημότες της πόλης από το Δήμο της Ληψίας. Δώσαμε κοντά 1 εκατομμύριο ευρώ, στοίχησαν τα 50 αυτά συνολικά λεωφορεία, είναι στο αμαξοστάσιο, καθώς δεν έχουν κλιματισμό και παράθυρα. Δεν έχει καύσωνα στη Ληψία. Δεν έχει καύσωνα στη Ληψία. Τι φταίει, δεν πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Η αδιαφάνεια φταίει. Αδιαφάνεια. Εδώ φταίει η αδιαφάνεια, διότι και εδώ έχουμε ακριβώς την ίδια μέθοδο. Είναι, θα σας έλεγα, ακριβώς η ίδια λογική, όπως ακυρώθηκε ο δρομολογημένος σχεδιασμός για το μετρό, έτσι ακυρώθηκε και ο δρομολογημένος διαγωνισμός για την προμήθεια 700 νέων λεωφορείων. Θα είχε λοιπόν και ο ΑΣΤ και ο ΣΑ καινούργια οχήματα, κατάλληλα και βεβαίως και θα σας πω και μία λεπτομέρεια η οποία ενδεχομένως να μην είναι τόσο μικρή λεπτομέρεια, ήταν διασφαλισμένο και το σέρβις. Διότι και το σέρβις βεβαίως, διότι το σέρβις είναι άλλη εργολαβία. Δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα υπήρχε ένα έδαφος ανάπτυξης γκρίζων ζωνών και δοσοληψιών εάν υπήρχε μία σύμβαση η οποία θα κάλυπτε εξ ολοκλήρου και για τη διάρκεια της ζωής των λεωφορείων και τις υπηρεσίες των επισκευών. Μια απλά ένα παραγωγητικό λόγο θέλω να πω στους Θεσσαλονικείς, να μην αισθάνονται μόνοι σε αυτό το αδιέξοδο, διότι και στην Αθήνα τραβάμε ακριβώς τα ίδια. Ήρθανε απολύτως ακατάλληλα λεωφορεία, με εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα επάνω. Στην τιμή του καινούριου τα αγοράσαμε. Και βεβαίως τα προβλήματα συνεχίζονται την ώρα που δείχνουν τους πολίτες με το δάχτυλο για τις κακές και δύσκολες επιπτώσεις της πανδημίας. Το ζήτημα των αστικών συγκοινωνιών νομίζω ότι είναι διαχρονικό, απασχολεί όλη τη χώρα. Και θα ήθελα μια απάντηση από τον κύριο Παπάγια. Στη Θεσσαλονίκη πολύ περισσότερο όμως. Ναι. Διότι εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν και συμφέροντα. Διότι κάποιοι ευνοούνται όσο δεν υπάρχει μετρό. Σας κατηγορήσανε πάντως, κύριε Παπά, ο ίδιος ο υπουργός, ο Κώστας ο Καραμαλής, διαβάζω εδώ τον Νοέμβριο ακόμα του 20, για μαύρη τρύπα στον οργανισμό. Ότι μόλις 235 απαρχαιωμένα λεωφορεία βρήκε η Νέα Δημοκρατία το 19, που εκτελούσαν μεταβία στο 40% του κοινωνιακού έργου, απλήρωτα ενίκια χρέη που ανέρχονται σε 21 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, ο κύριος Καραμαλής θα σας έλεγα να διαβάσει τις δηλώσεις των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία έχουν αναγκαστεί να βγουν να ζητήσουν συγγνώμη για διάφορες δηλώσεις σκοτεινές τις οποίες έχουν κάνει και συνεχίζει να λέει ασύστολα ψεύδε. Τα δρομολόγια αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης και βεβαίως τώρα ο κάτοικος της Θεσσαλονίκης γνωρίζει ποια είναι η πραγματικότητα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν θετικός σε ένα ενδεχόμενο ιδιωτικοποίησης του ΑΣΤ ή γενικότερα των αστικών συγκοινωνιών? Έχει αποδεχτεί ότι αυτό το μοντέλο δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, η Νέα Δημοκρατία τίνει προς αυτό το μοντέλο, όχι μέσω της ιδιωτικοποίησης του οργανισμού, αλλά μέσω της ιδιωτικοποίησης του έργου του. Δηλαδή, βάζει και στην Αθήνα τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ να κάνουν διαδρομές οι οποίες θα μπορούσαν να είναι αστικές. Αντίστροφα, επειδή εδώ ο ΟΑΣΤ ήταν ένας ιδιωτικός οργανισμός, είχαμε το ανάποδο. Είχαμε τον ΟΑΣΤ να παίρνει πάνω του δρομολόγια τα οποία θα έπρεπε να είναι υπεραστική μεταφορά. Έτσι. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι η συγκοινωνία, η άρτια συγκοινωνία, η πυκνή συγκοινωνία είναι ένα δημόσιο αγαθό. Το να αποσυμφορίζουμε τις πόλεις μας και να μπορούμε να κινούμαστε σε αυτές με τρόπο αποτελεσματικό και γρήγορο είναι κάτι το οποίο είναι κοινό καλό. Όταν ο Παπάς και ο Ραΐλογλου κινούνται καλά με το λεωφορείο, διευκολύνεται και ο Τσαλικίδης στις μετακινήσεις του. Αυτό δεν μπορεί να κριθεί αποκλειστικά με όρους αγοράς. Υπάρχει ένα κοινό καλό, τη βέλτιστη υλοποίηση του οποίου πρέπει να κάτσουμε, να μελετήσουμε και να υλοποιήσουμε. Και αν θέλετε, αυτό υπερβαίνει και τις διαχωριστικές γραμμές των πολιτικών δυνάμεων με την τυπική έννοια. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί την αντίπαλη παράταξη από την οποία εγώ έχω την τιμή να εκπροσωπώ και στη δική σας εκπομπή, κατά ανάγκη ένα τέτοιο γενικό αυτονόητο συμπέρασμα δεν θα το καταλάβει ή θα διαφωνήσει εξ αρχής μαζί του. Η αγορά δεν λειτουργεί σε όλα. Στις μεγάλες υποδομές έχει αποδειχθεί, και αυτό είναι και στα οικονομικά εγχειρίδια, ξέρετε, δεν είναι ο κατάλληλος και ο βέλτιστος τρόπος κατανομής των πόρων. Να ακούσουμε τη γνώμη του κυρίου Παπάκη για τα υπόλοιπα μεγάλα έργα τα οποία δρομολογούνται τουλάχιστον στην Θεσσαλονίκη και ευρύτερα στην Κεντρική Μακεδονία. Για παράδειγμα, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση οι αναφορές σας σχετικά με τους δύο οδικούς άξονες που εξήγηλε ο Κώστας Καραμαλής για τον άξονα Δράμα Αμφίπολη. Δράμα Αμφίπολη για Θεσσαλονίκη έδεσας. Ναι. Δύο έργα για τα οποία ακούγαμε πολλά, ακούστηκαν πολλά, γράφτηκαν ακόμα περισσότερα, αλλά ποτέ δεν φτάσαμε στην. Δεν ήπιαμε νερό από την πηγή. Και γενικότερα, επιτρέψτε μου να πω ότι η κυβέρνηση θεωρεί πως το τελευταίο χρονικό διάστημα, στα δύο χρόνια δηλαδή από τη στιγμή που κέρδισε τις εκλογές και μετά, έχει στρέψει την προσοχή της στην Κεντρική Μακεδονία. Ο Πρωθυπουργός έρχεται συχνά, οι υπουργοί ανεβαίνουν συχνότερα. Λάδι πολύ και τηγανίτα τίποτα, μου λέει ο παππούς μου. Δηλαδή πολλά λόγια και από έργο μηδέν. Ο κύριος Καραμαλής είναι ο μονίμος εξαγγέλων υπουργός και από υλοποίηση πάει πολύ πίσω. Τον έχω ακούσει εκατοντάδες φορές να αθρίζει το σύνολο των έργων τα οποία εξαγγέλει. Και δεν βλέπω καμία πρόοδο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης, για παράδειγμα, έχει υποτίθεται ότι έχει αλλάξει σχεδιασμό 3 ή 4 φορές σε σχέση με την υλοποίηση και τη χρηματοδότησή του από τότε που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία. Πριν από λίγες μέρες κατέβηκε στην Κρήτη ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Καραμαλή για να κάνουν μια τρύπα στο νερό. Προσέξτε, δεν κάνανε τίποτα καινούριο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο διαγωνισμός τον οποίο εμείς ξεκινήσαμε είναι στον αέρα και τρέχει. Δεν τον ακυρώσανε, δεν ανακοινώσανε βεβαίως και το πότε προχωράμε στη δεύτερη φάση. Πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Ανακοινώσανε ότι γυρνάνε στο δικό μας σχεδιασμό μετά από 2 χρόνια. Δυστυχώς εξαγγέλνουν και υλοποιούν έργα τα οποία είναι έξω από το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών και Υποδομών, το οποίο είναι ένα συνεκτικό σχέδιο συμφωνημένο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τους Jaspers, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ήταν συνεκτικό και ως προς τους στόχους, δεν είχε ως πρώτη προτεραιότητα τους αυτοκινητοδρόμους, προσέξτε. Είχε τα μέσα σταθερής τροχιάς. Δηλαδή, εμπίπτει αυτός ο σχεδιασμός, αυτή η πάρα πολύ σοβαρή επεξεργασία που έκανε ο Χρήστος Σπύρτης και ο Σωκράτης ο Φάμελος, εμπίπτει στον συνολικό σχεδιασμό για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας. Πρέπει να δώσουμε βάρος στις μεταφορές σταθερής τροχιάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, λιγότερο στους αυτοκινητοδρόμους οι οποίοι πρακτικά ολοκληρώνονται σιγά-σιγά, έτσι δεν είναι? Και νομίζω ότι από αυτό έχει παρεκκλίνει η κυβέρνηση. Αδυνατό να καταλάβω το λόγο, αλλά η ουσία είναι ότι το τίμημα της απραξίας το πληρώνουν οι πολίτες. Μια κυβέρνηση η οποία ποντάρει πάρα πολλά, κύριε Παπά, στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και θέλω να έρθουμε σε αυτό, καθώς έχει πολύ διαφημιστεί από την κυβέρνηση και τα φιλοκυβερνητικά μέσα που μιλάνε για Big Bang, αλλαγές, μεταρρυθμίσεις, μεταμόρφωση της Ελλάδος. Στο μεταξύ έχουμε ήδη καθυστερήσεις, καθώς η προκαταβολή των 4 δις ευρώ που θα έφτανε μέσα Ιουλίου πάει για αρχές Σεπτεμβρίου. Το ερώτημα είναι, αυτά τα 59 δις ευρώ για τα οποία γίνεται λόγος και τα οποία θα
αναμένουμε σε βάθος πενταετίας, πού θα πάνε, κύριε Παπά? Σε λίγους και κλεκτούς. Σε λίγους και κλεκτούς. Ναι, και το λέω με έμφαση. Είναι μια επιλογή η οποία είναι εξόφθαλμη. Ρωτήσαμε επανειλημμένα και στη Βουλή τα στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου. Καταθέσαμε την εξής απλή ερώτηση. Υπήρξαν κάποια προγράμματα εγκυοδοσίας για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις στο προηγούμενο διάστημα. Η τεράστια πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποκλείστηκαν από αυτά τα προγράμματα. Γιατί? Γιατί υλοποιήθηκαν με βάση τα τραπεζικά κριτήρια. Και λένε ότι θα υλοποιηθεί και το Ταμείο Ανάκαμψης με βάση τα τραπεζικά κριτήρια και τους λέμε, πείτε μας λοιπόν, εάν μια επιχείρηση η οποία έχει απορριφθεί για τα πρώτα εγκυοδοτικά προγράμματα θα έχει πρόσβαση στα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα ξερό όχι είναι η απάντηση. Μάλιστα. Η απάντηση δυστυχώς είναι ένα ξερό όχι και εδώ πέρα έχουμε και την πολιτική σκοπιμότητα να παντρεύεται με τη διοικητική ανεπάρκεια. Πρακτικά για το 2021 το Ταμείο Ανάκαμψης δεν υπάρχει. Το περιέφεραν ως ιερό δισκοπότηρο της ανάκαμψης της οικονομίας. Αυτή η προσδοκία έχει διαψευστεί, φοβάμαι παταγωδώς. Η κυβέρνηση πάντως ποντάρει πολύ στο γεγονός, κύριε Υπουργέ Σταύρο, ότι θα έχουμε ανάπτυξη. Δηλαδή, μιλάνε για 3,6% το 2021, 6,2% το 2022 και σταθερά 4% μέχρι το 2025. Να βάλουμε. Για το 2021, προσέξτε όμως, είμαστε τώρα σχεδόν στο 1 τρίτο της θερινής σεζόν. Έτσι δεν είναι. Ναι. Τα μηνύματα δυστυχώς από τον τουρισμό δεν είναι ευνοϊκά. Άρα να αναμένεται οι ευνοϊκές προβλέψεις λίγο να μετριαστούν καθώς περνούν οι μέρες. Είχαμε και πριν από λίγες μέρες νέες ανακοινώσεις ακυρώσεων. Είναι δυσμενής η κατάσταση. Δεν το λέω για να κινδυνολογήσω. Το λέω για ποιο λόγο? Το λέω για να αναδείξω το πόσο η Ελλάδα θα χρειάζονταν μια κυβέρνηση προοδευτική με διοικητική επάρκεια η οποία θα μπορούσε με τρόπο αστραπιαίο να διοχετεύσει τους πόρους στην ελληνική οικονομία. Υπάρχουν βεβαίως εξωγενείς παράγοντες τους οποίους δεν μπορεί μια ελληνική κυβέρνηση να επηρεάσει. Αλλά υπάρχει και ένα περιβάλλον πολιτικό το οποίο διαφέρει ραγδαία από το περιβάλλον το πολιτικό στο οποίο εμείς κληθήκαμε να λειτουργήσουμε, διότι εμείς, θέλω να σας θυμίσω, κυβερνήσαμε τα 4 από τα 4,5 χρόνια με το ένα χέρι δεμένο πίσω από την πλάτη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε σύμφωνο σταθερότητας, θα επανέλθει στον επόμενο 1,5 χρόνο ενδεχομένως. Υπάρχει άπειρη ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και υπάρχει και το μαξιλάρι των 37 δις. Εμείς παραλάβαμε μια χώρα χρεοκοπημένη, δεν υπήρχε Ταμείο Ανάκαμψης και βεβαίως στα ταμεία μόνο 200 εκατομμύρια. Και ψάχναμε τον επόμενο μήνα, το μεθεπόμενο, τα αποθεματικά των νοσοκομείων και των πανεπιστημίων και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης για να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Άρα είναι διπλή η ευθύνη. Ναι. Όχι μόνο για την πολιτική τους, αλλά και γιατί το διεθνές περιβάλλον θα επέτρεπε μια επεκτατική πολιτική σωτηρίας της οικονομίας και της κοινωνίας. Το μεσοπρόθεσμο είναι ένα κεκαλυμμένο μνημόνιο ή όχι? Είναι μια κανονική επαναφορά στους κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας. Διότι εμείς δεν είδαμε, δεν μάθαμε, δεν ακούσαμε την κυβέρνηση να δίνει μια μάχη για το ζήτημα το δικό μας το μείζον, το οποίο λέει ότι είμαστε οικονομία η οποία υπέστη σε δύο κύματα μεγάλη ύφεση, και το 10 και βεβαίως η ύφεση η οποία ήρθε ενώ είχε ξεκινήσει λόγω Μητσοτάκη με την πανδημία. Αυτόματα όμως τίθεται και το ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν ζητάει εκλογές? Ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά το τέλος της πανδημίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι με το που τα πράγματα ηρεμήσουν ως προς την δυνατότητά μας να μετακινούμαστε ελευθέρως και να μην μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει ότι είμαστε ανεύθυνοι, θα λάβει τις κατάλληλες πολιτικές πρωτοβουλίες. Δεν θα ήταν δόκιμο ούτε για μένα ούτε για εσάς εγώ να εξαγγείλω κάτι τέτοιο από την εκπομπή σας. Δεν θα γινόταν ποτέ. Προφανώς. Αυτό είναι προϊόν συλλογικών αποφάσεων και τον τελικό λόγο τον έχει και ο Αλέξης ο Τσίπρας. Και νομίζω ότι καθώς περνάει ο χρόνος και εμείς κλιμακώνουμε την αντιπολίτευσή μας, αλλά ξέρετε, η δική μας η παράταξη, η προοδευτική, η αριστερή, η δημοκρατική παράταξη, είναι η παράταξη η οποία αναπνέει εκεί που παρεμβαίνει ο λαός. Και ο λαός με την αποκλιμάκωση των μέτρων περιορισμού έχει αρχίσει και παρεμβαίνει. Όπως έγινε τώρα με το εργασιακό θέμα. Το εργασιακό και να πάμε εργασιακό και πακέτο ασφαλιστικό. Γιατί έρχεται. Χρήστο μου, συγγνώμη, αλλά το καταγγέλιο. ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για εποχές Πινοσέτ στο ασφαλιστικό. Δομημένα ομόλογα. Να βάλω όμως και εγώ μια ανωτερία. Ψηφίσατε τα μισά άρθρα. Τώρα, κύριε Τσαλικίδη, μην με τσιγκλάτε, σας παρακαλώ. Τα μισά λοιπόν άρθρα μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο ήταν η εφαρμογή
οδηγιών ευρωπαϊκών τα οποία είχαν να κάνουν με θέματα ισότητας και με θέματα ψηφιοποίησης. Οπότε, ας την αφήσουμε αυτή την κουβέντα. Ο σκληρός πυρήνας του εργασιακού νομοσχεδίου ήταν η κατάργηση του 8ωρου. Θα το καταλάβει ο κόσμος ο οποίος θα πάει να κάνει καινούργιες συμβάσεις, ο οποίος θα βρει μπροστά του προτάσεις που θα του λένε δουλεύεις 10 ώρες και βλέπουμε. Έτσι. Και εδώ είμαστε να τα ξαναδούμε. Νομίζω ότι το έχει καταλάβει όλος ο κόσμος. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Χατζηδάκης είναι ο πιο αντιδημοφιλής υπουργός. Εμείς κάναμε μια τεράστια εξόρμηση για το εργασιακό, ενημερώσαμε τον κόσμο. Το κόμμα μας πραγματικά βρέθηκε σε κάθε γειτονιά και σε κάθε εργασιακό χώρο και συζήτησε με την κοινωνία. Δεν τρώει κουτόχορτο ο κόσμος και ειδικά ο κόσμος ο οποίος πάει στο μεροκάματο και ξέρει τι γίνεται. Διότι ξέρετε, μπορεί να αισθάνονται οι κυβερνητικοί ότι ένας συνταξιούχος που βλέπει μια συμπαθέστατη εκπομπή σε ένα κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας να του το περνάνε αβρόχης ποσί. Ότι δεν αλλάζει τίποτα. Ο συνταξιούχος βλέπει τη σύνταξη να μπαίνει, να βγαίνει το μήνα. Λίγα πράγματα αλλάζουν στη ζωή του. Ο άνθρωπος που πάει στο μεροκάματο όμως γνωρίζει και την εργασιακή πραγματικότητα και τις ανάγκες και τους καταναγκασμούς και τις συνθήκες. Αυτό δεν μπορείς να τον ξεγελάσεις. Πάντως, εκείνο που μου κάνει εντύπωση και με όλο το σεβασμό σας το ρωτώ, κύριε Παπά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να κερδίζει όμως από αυτή τη δυσαρέσκεια που περιγράφει. Θα σας πω, αυτό είναι ο δείκτης ο οποίος και στις δημοσκοπήσεις παραδοσιακά ανταποκρίνεται τελευταίος. Είμαστε στη φάση όπου συσσωρεύεται δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση και νομίζω ότι πάρα πολύ σύντομα θα δείτε και αυτόν τον δείκτη παρόλες τις, θα σας έλεγα, συστηματικές μεροληψίες που έχουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το λέω με την έννοια της πολιτικής σκοπιμότητας. Εδώ υπάρχει όμως ένα θέμα μεθόδου, διότι θέλω να θυμίσω ότι και πριν τις εκλογές του 2019, λίγες μέρες, μας δίνανε δημοσκοπήσεις 24-25% και πήγαμε στο 32%. Άρα υπάρχει ένα θέμα δείγματος, δειγματοληψίας και υποεκτίμησης των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ. Θα τον δείτε λοιπόν και αυτόν τον δείκτη να αλλάζει και την προσδοκία του λαού για μια προοδευτική διακυβέρνηση να πυκνώνει. Πόσο μάλλον, εάν φέρουν το ασφαλιστικό όπως το φέρουν και το εισάγουν στη Βουλή, όπου πρόκειται πραγματικά για την τραπεζική του θανάτου, έτσι. Πρόκειται για την τραπεζική του θανάτου και το λέω πραγματικά με έμφαση και με τα λόγου γνώσεως. Διότι τα ιδιωτικά ασφαλιστικά ταμεία θα προσδοκούν κέρδη εάν πεθαίνουμε στην ώρα μας, νωρίς. Η λογική του δημόσιου αναδιανεμητικού συστήματος είναι μια λογική αλληλεγγύης και εντός των γενεών και μεταξύ των γενεών. Το σύστημα το οποίο θέλουν να εισάγουν έχει τεράστιο κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο, θα το πω με έμφαση. Πάνω από 50 δις στοιχίζει ο νόμος ο οποίος εισέρχεται στη Βουλή αυτές τις ημέρες. Πάνω από 50 δις στον Έλληνα φορολογούμενο. Yeah. Και εισάγει και μία λογική του «ο σώζον εαυτόν σωθήτω». Μία λογική η οποία δεν έχει να κάνει με την κοινωνική ασφάλιση, γιατί δεν είναι ούτε κοινωνική ούτε ασφάλιση. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, τελευταία ερώτηση από εμένα. Παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για την εργασία. Διαβάζουμε τα βασικά. 800 ευρώ βασικός μισθός, 35 ώρη εργασία. Είπε βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας πιλωτικά και σταδιακά. Για το 35 ώρο. Ναι. Είναι εφικτό κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις με δεδομένο πως η Ελλάδα έχει στεγνώσει και πως τα πράγματα δεν πάνε καλά και λόγω της πανδημίας. Εφικτό είναι και είναι και αναγκαίο. Διότι υπάρχουν δύο λογικές για τη στρατηγική, την αναπτυξιακή ή η στρατηγική Μητσοτάκη, η οποία λέει θα λάβω πρωτοβουλίες οι οποίες θα μαζέψουν τον πλούτο σε λίγους και ο μηχανισμός της αγοράς αυτόν τον πλούτο θα τον αναδιανύμει αυτόματα προς τα κάτω. Αυτό δεν έχει δουλέψει ποτέ. Αυτό είπε στην ιστορική του ομιλία ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Αυτή η οικονομική λέει δεν έχει δουλέψει ποτέ. Και υπάρχει και η άλλη οικονομική σχολή, η οποία λέει ότι ο μισθός και το εισόδημα είναι η ατμομηχανή της οικονομίας. Η απλή συλλογιστική δηλαδή, ότι οι τοπικές αγορές δουλεύουν με τους μισθούς και τα εισοδήματα των χαμηλών και των μεσαίων εισοδημάτων. Στην τοπική αγορά της Θεσσαλονίκης δεν μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ή οι μεγιστάνες της ελληνικής οικονομίας για να ψωνίσουν, όπως αντιλαμβάνεστε. Αυτό το χρήμα είναι το οποίο κρατάει ζωντανή την οικονομία, οι αποτελεσματικές επενδύσεις στις υποδομές και βεβαίως η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Εγώ δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλές επιτυχίες. Σας καλή δύναμη. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε λίγο. Μέχρι και πράσινη γραβάτα με έβαλες να φορέσεις. Είναι το χρώμα της ευτυχίας. Φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. Διαφημίσεις.